Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο 24χρονος Κωνσταντίνος Νούλας, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχείο ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου. Το συμβάν είχε λάβει χώρα αργά το βράδυ της Παρασκευής επί της οδού Σάκη Καράγιορκα, όταν υπό διευκρίνησης συνθήκης ο 24χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε κλειδώματα. Ο νεαρός επιβάτης είχε μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης και έπειτα από 2 εβδομάδες σκληρής μάχης για να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας το πένθος στη Λάρισα και το Σικούριο που ήταν ο τόπος καταγωγής του. Το περασμένο Σάββατο δεχθήκαμε μία κλήση για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν τραυματισμένος και για παράσυρση ενός ανθρώπου. Κατευθείαν διαβιβάστηκε στην κινητή μονάδα στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, όπου και μετέβη η μονάδα και διαπιστώθηκε ότι όντως υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος έφερε βαριά κατάγματα σε όλο του το κορμί, τα οποία όταν φτάσαμε εμείς εκεί πέρα δεν ήταν δυνατόν να μπορέσουμε να τον δώσουμε τις πρώτες βοήθειες, με την σημασία ότι δεν ήταν στη ζωή, είχε ήδη υποστεί βαριά κατάγματα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Παρελήφθη από τους διασώστες και από τον γιατρό που ήταν στη μονάδα και μεταφέρθη στο νοσοκομείο άμεσα. Ωστόσο, συνέχεια του αστυνομικού ρεπορτάζ, μια 39χρονη οδηγός, η οποία παρέσυρε με το αυτοκίνητό της χθες το απόγευμα, ένα 56χρονο άνδρα, αποτέλεσμα εκείνος θα τραυματιστεί θανάσιμα στον δρόμο Γιάννου Σαμπελώνα έξω από τη Λάρισα. Η 39χρονη προσήλθε αυτοβούλως από την τμήματροχεία Λάρισας, όπου και παραδέχθηκε ότι ήταν οδηγός του μοιραίου οχήματος. Η γυναίκα παραδόθηκε και είπε στους αστυνομικούς ότι φοβήθηκε από τα όσα συνέβησαν και γι' αυτό λόγο εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος. Σε βάρος 39χρονος σχηματίστηκε δικογραφία και αμέσως μετά αφέθηκε ελεύθερη.